Υπάρχει αμαρτία που οδηγεί κατά απόλυτο μέτρο στο θάνατο, η αμετανόητος αμαρτία, λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούσθε για αυτούς που νομίζουν ότι θα δικαιωθούν από τα έργα τους και όχι από τη Θεία Χάρη. Υπάρχει αμαρτία η οποία όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί για αυτή γίνεται θανάσιμη, ενώ μπορεί να ανήκει στις λεγόμενες συγγνωστές, γιατί όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος υπάρχουν τα θανάσιμα αμαρτήματα και τα συγγνωστά και τρίτον τα της ελλείψεως και απραξίας. Για την αμαρτία αυτή η οποία είναι αμετανόητος ακόμα και αν Άγιος προσευχηθεί, λέει ο Αββάς Μάρκος, για κάποιον δεν εισακούεται. Έστην αμαρτία πάσα εις θάνατον, η αμετανόητος. Περιείς καν Άγιος υπεραιτέρου προσεύξεται, ουκ εισακούεται. Τι είναι η αμαρτία? Αμαρτία εστίν η ανομία, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Είναι η παρανομία, η αντίθεση στο νόμο του Θεού, το να πράττει ο άνθρωπος αντίθετα με αυτά που ορίζει ο Θεός νόμος. Γενικά τα αμαρτήματα, μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, διαιρούνται στις εξής κατηγορίες. Πρώτον, τα θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία είναι εκείνα τα προαιρετικά αμαρτήματα που καταστρέφουν την προς τον Θεόν αγάπη ή την αγάπη προς τον πλησίον, που είναι η κορυφαία αρετή, οι δύο κορυφαίες αρετές που ουσιαστικά είναι μία. Καθιστώντας εκείνον που τα διαπράττει εχθρό του Θεού και ένοχο για, τον αιώνιο θάνατο της κολάσεως. Εδώ υπάγονται τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, δηλαδή η υπερηφάνεια, η φιλαργυρία, η πορνεία, ο φθόνος, η γαστριμαργία, ο θυμός και η ακηδεία, η αμέλεια. Υπάρχουν δεύτερον τα συγνωστά αμαρτήματα. Αυτά δεν καταστρέφουν την προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπη, ούτε κάνουν τον άνθρωπο εχθρό του Θεού και ένοχο για τον αιώνιο θάνατο της κολάσεως. Σε αυτά υπάγονται τα αμαρτήματα εκείνα, σύμφωνα με τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, για τα οποία λέγει πολλά γαρπτεωμενά πάντες, είναι τα λεγόμενα πτέσματα. Πλην όμως και αυτά, εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει και αυτά γίνονται θανάσιμα, δηλαδή κολλάζουν τον άνθρωπο. Και τρίτον υπάρχουν τα της ελλείψεως και απραξίας αμαρτήματα. Σε αυτά τα αμαρτήματα υπάγονται εκείνα τα καλά έργα ή λόγια που μπορούσε κάποιος να κάνει ή να πει και δεν έκανε, καθώς και όλα τα κακά έργα που μπορούσε κάποιος να εμποδίσει με λόγο ή με έργο και δεν το έπραξε. Γι' αυτό και επιτιμούνται παρόμοια με εκείνους που τα κάνουν. Γι' αυτό οφείλουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε από το καλό και να εμποδίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις του κακού. Αλλιώς πέφτουμε σε αυτά τα αμαρτήματα, τα της ελλείψεως και απραξίας. Εάν υποθετικά, λέει ο Άγιος Νικόδημος, βάλεις στο ένα μέρος της ζυγαριάς μια θανάσιμη αμαρτία και από το άλλο μέρος βάλεις όλη την αγάπη των αγγέλων, όλες τις αξιομιστίες της Βασίλισσας των Αγγέλων και Θεοτόκου, όλα τα αίματα των μαρτύρων, όλα τα δάκρυα του σκόπους και τις νηστείες των ασκητών, γενικά όλα τα καλά έργα των Αγίων, όλα αυτά συγκεντρωμένα μαζί δεν βαραίνουν τόσο όσο βαραίνει μία θανάσιμη αμαρτία. Και όπως είπαμε, και μία ελαφρά αμαρτία που φαίνεται ελαφρά, εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει για αυτή και αυτή γίνεται θανάσιμη. Λέγει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, ένα αμάρτημα, ένα πτέσμα θεωρείται ελαφρό,
όταν συγκριθεί με μία θανάσιμη αμαρτία. Δεν είναι όμως ελαφρό όταν το δούμε μεμονωμένο και καθεαυτό. Παραδείγματος χάρη μία λίμνη λέγεται μικρή όταν συγκριθεί με μία μεγάλη θάλασσα. Αλλά αυτή καθεαυτή η λίμνη δεν είναι μικρή, γιατί περιέχει πολύ νερό. Έτσι και η ελαφραία αμαρτία μπροστά σε μία θανάσιμη αμαρτία φαίνεται μικρή. Πλην όμως και αυτή μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο, εάν δεν μετανοήσει για αυτήν. Όπως μια αρρώστια, έστω και ασήμαντη, εξασθενίζει το σώμα, έτσι και οι μικρές αμαρτίες εξασθενίζουν την ψυχή και της αφαιρούν κάτι από την προθυμία της για το καλό. Κάθε αμαρτία, όσο μικρή και αν φαίνεται, μας χωρίζει από τον Χριστό, όπως αναφέρει και ο προφήτης Ισαΐας. Τα αμαρτήματα ημών διεισθώσιν αναμέσων ημών και αναμέσων του Θεού. Στέκονται μεταξύ ημών και του Θεού τα αμαρτήματά μας. Ακόμα και το μικρό, το συγνωστό αμάρτημα ψυχραίνει την αγάπη, νεκρώνει την ευλάβεια, ξηραίνει την κατάνοιξη, στεγνώνει τα δάκρυα, μαραίνει την μετάνοια και δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να μας επισκεφθεί. Το μεγαλύτερο όμως κακό είναι ότι από τα μικρά αυτά αμαρτήματα θα προχωρήσουμε γρήγορα και στα μεγάλα, στα θανάσιμα, που καταστρέφουν τελείως τον ταλέπορο άνθρωπο, διότι πρώτον αδυνατίζουν τις καλές έξεις της ψυχής, τις καλές συνήθειες, δεύτερον εμποδίζουν την ενίσχυση και ενδυνάμωσή μας από τον Θεό και τρίτον συνηθίζουν τη θέλησή μας να κλείνει εύκολα στο κακό. Γι' αυτό οφείλουμε και τα μικρά και τα λεγόμενα συγνωστά αμαρτήματα να τα αποφεύγουμε και να μετανοούμε γι' αυτά. Πώς από τα μικρά αμαρτήματα περνάει κανείς στα μεγάλα? Μικρό μας φαίνεται, λέει ο Νικόδημος, παραδείγματος χάρη να κοιτάξουμε απρόσεκτα ένα όμορφο πρόσωπο. Ας μετρήσουμε όμως τις αμαρτίες που γεννιόνται από αυτό. Παρατήρηση της ομορφιάς του προσώπου εκείνου γέννησε την προσβολή. Η προσβολή, τον ειδονικό συνδυασμό, ο συνδυασμός της συγκατάθεση. Η συγκατάθεση την πτώση, η πτώση την συνήθεια. Η συνήθεια την έξι, η έξι την ανάγκη. Η ανάγκη την απελπισία, η απελπισία την κόλαση. Βλέπεις από αυτό μονάχα το παράδειγμα τι μακρά αλυσίδα αμαρτιών γεννούν εκείνα που εσύ ονομάζεις μικρά αμαρτήματα. Γιατί όποιος δεν υπολογίζει τα μικρά, πέφτει και στα μεγάλα. Όπως λέει το Άγιο Πνεύμα στη Σοφία Σιράχ, ο εξωθενών τα ολίγα, κατά μικρών πεσείται. Οφείλουμε λοιπόν να μετανοούμε για όλα τα αμαρτήματα και έτσι να αποφεύγουμε την αιώνια κόλαση, παίρνοντας την συγχώρηση από τον Θεό. Αλλά πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε πάρει τη συγχώρηση από τον Θεό? Η αληθινή συγχώρηση, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, που λαμβάνει ο άνθρωπος για τα αμαρτήματά του από τον Θεό, διαπιστώνεται από τέσσερα σημεία. Πρώτο σημείο είναι να μισήσει ο άνθρωπος την αμαρτία με όλη του την καρδιά όταν τη θυμάται, φοβούμενος μήπως πέσει πάλι σε αυτήν. Το μίσος λοιπόν προς την αμαρτία με όλη μας την καρδιά είναι ένα σημείο ότι λάβαμε τη συγχώρηση από το Θεό. Δεύτερο σημείο, ανώτερο από το πρώτο, είναι το να θυμάται ο άνθρωπος αμαρτίες του χωρίς πάθος, δηλαδή χωρίς ευχαρίστηση ή λύπη ή μίσος. Τρίτο σημείο, ανώτερο από το προηγούμενο, είναι όταν κάποιος θυμάται τις αμαρτίες του και χαίρεται, δοξάζει τον Θεό για το πλήθος των αρετών που απέκτησε εξαιτίας των αμαρτιών του με τη Θεία Χάρη και τη μετάνοια. Δηλαδή, όχι ότι οι αμαρτίες αυτές καθεαυτές τον κάνουν να χαίρεται, αλλά χαίρεται για τη χάρη του Θεού που του δόθηκε και μπόρεσε και μετανόησε και ξεπέρασε τις αμαρτίες και έκανε τις αντίθετες αρετές. Τέταρτο σημείο, το πιο σπουδαίο απ' όλα,
και το οποίο αποδεικνύει ότι συγχωρηθήκαμε από το Θεό, είναι το να βγάλει ο άνθρωπος γενικά από την καρδιά του τα εμπαθή νοήματα της καρδίας του και να τα λησμονήσει τόσο τέλεια ώστε ούτε να τον προσβάλλουν, να μην έχει δηλαδή κανέναν λογισμό που να τον παρακινεί στην αμαρτία ή στο αντίστοιχο πάθος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να μετανοούμε για όλες τις αμαρτίες μας και καμία να μην θεωρούμε μικρή, γιατί κάθε αμετανόητη αμαρτία γίνεται θανάσιμη και μας κουλάζει. Ας μετανοούμε για να επιτύχουμε τη συγχώρηση και τη σωτηρία μας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.